Με νίκη 0-1, πέρσι είχε κερδίσει 1-2. Περικλής. Να πάσε στην Περικλής. Εδώ υπάρχει το χέρι το οποίο είδαμε και προηγουμένως. Υπάρχει όμως και η κίνηση του παίχτη του Ατρομήτου, είναι πιο μπροστά για offside. Η γρήγορη φάση, εδώ υπάρχει, επαναλαμβάνω πάλι το χέρι. Εδώ υπάρχει πέναλτι, το οποίο δεν σημείωσε ο διαιτητής. Προηγουμένως όμως έπρεπε να δώσει το offside, το οποίο φαινόταν πιο μπροστά το σώμα του παίκτη του Ατρομήτου. Θέλω ταχύτητα, Περικλή. Πάμε ταχύτητα, ναι. Εδώ μία άλλη περίπτωση. Offside, πιστεύω που σημειώνει ο ίδιος βοηθός, γιατί ο παίκτης του Ατρομήτου είναι πιο μπροστά και σωστά σημειώνεται τώρα. Από την πρώτη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει η κεφαλιά που πήγε μετά. Δεν πιάνει την κεφαλιά, σηκώνει τη σημαία. Επαναλαμβάνω, offside για τον παίκτη του Ατρομήτου. Η φάση η οποία έχουμε τώρα στην οθόνη μας είναι αυτή που έχει γκολ πετύχει ο παίκτης του Ατρομήτου και θα δούμε στη συνέχεια, ενώ χαμογελάει, δεν είναι σωστή η απόφαση του βοηθού, θα σημειώσει τους άλλους παίκτες, ενώ ο σκόρερ δεν είναι σε καμία περίπτωση. Έπρεπε να περιμένει να δείξει σε ποιον παίκτη πάει η μπάλα. Α, πολύ σωστά. Ο βοηθός βιάστηκε και έκανε λάθος. Έχουμε μία ακόμη περίπτωση, πιστεύω, πάλι για offside. Είναι κάτω στο βάθος ο παίκτης. Επαναλαμβάνω, αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες για τον βοηθό. Για μας είναι εύκολη στην παγωμένη εικόνα. Είναι δύσκολη, αλλά η αμφιβολία υπέρ του επιτιθέμενου, όπως και αυτή η φάση εδώ που τραβάει τον αντίπαλό του ο παίκτης του Ολυμπιακού, έπρεπε να πάρει τουλάχιστον την κίτρινη κάρτα που δεν κατελόγησε, αν δεν κάνω λάθος, ο διαιτητής πέρα από το φάουλ. Η φάση στην οποία εδώ βλέπουμε από μακρινή λήψη και δύσκολη λήψη, αν βρίσκει ο παίκτης του Ολυμπιακού τον αντίπαλό του με το χέρι. Από ό,τι τουλάχιστον εγώ είδα, δεν είδα παράβαση τέτοια με την λήψη, επαναλαμβάνω, που υπήρχε στην οθόνη μας προηγουμένως. Φύγαμε σε άλλη φάση, πάλι για offside, πάλι το σώμα του παίχτη είναι πιο μπροστά για να οδηγήσει τον βοηθό να σημειώσει παράβαση. Ακόμα μια οριακή φάση έχεις δίκιο. Οριακή και δύσκολη φάση, επαναλαμβάνω. Παίζει χρόνο γράμματα. Εδώ η πτώση του παίχτη του Ατρομήτου. Εάν υπάρχει πέναλτι, τρέχει ο διαιτητής και δίνει κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Δεν είναι απαραίτητο με κάθε πτώση να δίνει και κάρτα. Πέναλτι, ναι. Αν... Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει πέναλτι. Όχι εδώ. Τώρα. Εδώ. Ούτε εδώ. Δεν υπάρχει πέναλτι. Θα το ξαναδούμε πάλι. Έτσι. Πέφτει ο παίκτης, όχι μόνος του, βρίσκει κάτω. Αλλά δεν μπορώ πάντα να λέω ότι υπάρχει κίτρινη κάρτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν θεωρεί ο διαιτητής ότι έκανε θέατρο, κάτι το οποίο εγώ δεν ξέρω. Πάντως πέναλτι δεν υπάρχει. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα. Αν ο διαιτητής είναι πάρα πολύ κοντά και βλέπει αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς, βλέπει και θέατρο, τότε του δίνει κίτρινη κάρτα. Να είναι όμως αυστηρός και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στην πτώση του παίκτη του Ατρομήτου. Ωραία. Που είδαμε προηγουμένως και ήταν και άλλες, οι οποίες δεν έχουμε το χρόνο να τις έχουμε στην ενότητα των επίμαχων φάσεων. Υπάρχει χτύπημα εδώ. Εδώ τώρα, να δούμε και αυτή τη φάση. Πάλι η μακρινή η λήψη. Κάτι το οποίο δεν ξέρω, εάν τον βρίσκει στη μασχάλη από ό,τι βλέπω ο παίκτης του Ολυμπιακού, πιάνει το πρόσωπό του ο παίκτης, με βάζει σε υπόνοιες. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος και ακριβής αν υπάρχει παράβαση. Εδώ, κάρτα υπάρχει, εδώ βέβαια υπάρχει κάρτα. Βέβαια υπάρχει κάρτα, 100% κάρτα για τον αυτή παίκτη Ατρομήτου, του Ατρομήτου, κίτρινη έτσι. Ναι. Πάμε στην φάση του γκολ. Θα δούμε ότι ο Γιάννης Οδάρας βέβαια ανέλησε και προηγουμένως τις φάσεις. Κάτσε, μπορεί να κάνει λάθος. Όχι, δεν κάνει κανένα λάθος. Δεν υπάρχει κανένα offside για τον σκόρερ. Μπορεί κάποιος άλλος παίκτης πιο κάτω να ήταν. Ο σκόρερ δεν μας ενδιαφέρει. Ο σκόρερ μας ενδιαφέρει ότι δεν ήταν σε θέση offside ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα στο Μιλιβόγιο. Βεβαίως. Γιατί αυτή η κίνηση που κάνει είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Προβολή, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, οι διαιτητές είναι πολλές φορές με έκπτωση, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Φάση. Τελευταία βλέπω αν υπάρχει offside. Και εδώ αφήνει. Είναι η αμφιβολία την οποία πάντοτε, αν υπάρχει πέναλτι. Και σε αυτή τη φάση ο διαιτητής έπραξε σωστά. Δεν υπάρχει παράβαση πέναλτι. Οι κινήσεις που κάνουν οι δύο παίκτες και η πτώση του παίκτου Ολυμπιακού δεν οδηγεί σωστά τον διαιτητή στην άσπρη βούλα. Δεν υπάρχει πέναλτι, επαναλαμβάνω. Οι κινήσεις γίνονται και από τους δύο παίκτες, και ο ένας και ο άλλος παίκτης. Μπορώ να πω, αν όχι αλληλοτραβιούνται, αλληλοσπρώχνονται έστω και ελαφρώς. Δεν υπάρχει όμως πέναλτι στην τελευταία φάση. Γενικά. Η διαιτησία είχε λάθη. Ο βοηθός είχε και αυτός πάρα πολλά λάθη. Ειδικά ο βοηθός ο πρώτος που είχαμε από εδώ.